Αυξητική τάση καταγράφεται τον τελευταίο χρόνο στον αριθμό των ατόμων που αντιμετωπίζουν ζητήματα ψυχικής υγείας στην Πάτρα και ζητούν βοήθεια από τον Σόψη. Μόνο για το έτος 2023, 546 πατρινοί ζήτησαν βοήθεια, με τους 38 από αυτούς να έχουν αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές. Έχουμε ιδιαίτερα αυξητικές τάσεις προς τα άτομα που ζητούν να λάβουν υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Για το έτος, για παράδειγμα, 2023, στον φορέα μας καταγράψαμε 546 αιτήματα, τα οποία αφορούσαν κυρίως ψυχιατρική αξιολόγηση ή να λάβουν υπηρεσίες που έχουν να κάνουν με ψυχοθεραπεία, συμβουλευτική. Το 68% αφορά γυναίκες και το 32% άνδρες. Αυξητική τάση, τουλάχιστον και μετά την COVID εποχή, μετά την πανδημία, υπάρχουν έτσι και αυξητική τάση και στις πιο νεαρές ηλικίες, δηλαδή αυτό που λέμε φοιτητές, να απευθύνονται κυρίως στον σύλλογό μας και στο κέντρο ημέρας για να λάβουν υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Ως κυρίαρχη ηλικιακή ομάδα εκδήλωσης παρουσιάζεται η ηλικιακή ομάδα των 19 έως 40 ετών με ποσοστό 58%, ενώ το προφίλ των ατόμων προσδιορίζεται σε μεγαλύτερο ποσοστό ως άγαμοι, έχοντας ολοκληρώσει την δευτεροβάθμια εκπαίδευση και συνήθως διαθέτουν κάποιο υποστηρικτικό περιβάλλον. Από αυτούς, το 13% είχε ενεργό αυτοκτονικό ιδεασμό, το 26% συμπεριφορές αυτοτραυματισμού, το 39% ύπαρξη ιστορικού αυτοκαταστροφικών εκδηλώσεων και το 39% παρουσίασε αυξημένη επικινδυνότητα και αρκετούς προδιαθεσικούς παράγοντες για την εκδήλωση αυτοκτονικής συμπεριφοράς. Βλέπουμε ότι σταδιακά αυτά τα στερεότυπα που είχαν να κάνουν με το να μην απευθύνεται κάπως για να λάβει υπηρεσίες ψυχικής υγείας ή να μην απευθύνεται σε ειδικούς ψυχικής υγείας, κάπως αρχίζει σιγά σιγά να κάμπτεται. Σημειώνεται ότι σε ποσοστό 61% των παραπάνω περιστατικών προτάθηκε η λήψη φαρμακευτικής αγωγής και η έναρξη συνεδριών ψυχοθεραπείας.